Γεια σας. Το βίντεο είναι ακριβώς ίδιο με τις πανελλήνιες. Απλά δεν έχει τη λέξη γαμό, διότι το Facebook δεν μπορεί αυτές τις κακές λέξεις και δεν μ' άφηνε να το προωθήσω, καταλαβαίνετε. Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη λέξη πανελλήνιες, πανελλαδικές ή γαμό το σπίτι σας. Το λήμα, σύμφωνα με το λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών που έχω μπροστά μου, είναι εξετάσεις τις οποίες παίρνουν μέρος μαθητές της ΓΑΜΑ Λυκείου με σκοπό την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και των γονιών τους σε ψυχιατρικές κλινικές. Οι σημερινοί γονείς, έτσι, όχι παλιοί. Γιατί όταν εγώ έδινα πανελλήνιες, για να καταλάβετε, όταν πήγε η Μαριάννα Ευστρατείου στο Eurovision, υπάρχουν στιγμές, ναι, τότε το μηχανογραφικό το συμπληρώσα μόνος μου. Ενώ σήμερα οι πανελλήνιες είναι μια υπόθεση οικογενειακή. Άσε, δίνουμε πανελλήνιες και έχουμε πολύ άγχος. Πάρα πολύ. Αύριο έχουμε προσομοιωτικό. Είμαστε έτοιμοι, διαβάσαμε. Όχι, μόνος του διαβάζει. Τι φάση. Εν τω μεταξύ, αν πάει καλά το πράγμα, τα καταφέραμε. Περάσαμε στην ιατρική. Αν όμως δεν πάει, ήμασταν καλά προετοιμασμένοι, αλλά δεν τα κατάφερε. Γιατί μαζί διαβάζουμε, μαζί περνάμε, αλλά κόβεσαι μόνος. Γιατί τι είναι οι πανελλήνιες, είναι θεσμός, είναι κοινωνική καταξίωση. Όχι, είναι ένα μάθημα για να μάθεις να ζεις σε αυτό το κράτος. Ένα μπουρδέλο. Ένα παντελώς ηλίθιο σύστημα εξετάσεων που μέσα σε λίγες ώρες καθορίζει τι ακριβώς θα κάνεις σε όλη τη ζωή σου. Έχουμε χωρίσει όλα τα επαγγέλματα σε 4 δέσμες, κατευθύνσεις όπως θες πες το, και ό,τι κάτσει. Ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να γίνει μηχανικός, μπορεί να γίνει καθηγητής, μπορεί και ιχθυοκαλλιεργητής. Ό,τι κάτσει στο μηχανογραφικό αναλόγως πώς θα γράψει. Έχουμε γεμίσει ανθρώπους που έχουν σπουδάσει δυστυχισμένους. Και να είσαι δυστυχισμένος επειδή δεν σ' αρέσει η δουλειά σου, να το καταλάβω. Αλλά να σπουδάσεις τη δυστυχία 5 χρόνια δεν λέει. Από την άλλη, οι πανελλήνιες είναι το μοναδικό αδιάβλητο σύστημα σε αυτή τη χώρα. Και ο ΑΣΕΠ, μάλλον. Και ευτυχώς που το κρατάμε. Γιατί είμαστε τριτοκοσμικοί. Φαντάζεστε να επέλεγε η ιατρική σχολή μόνη της τους φοιτητές της. Θα είχαμε μόνο γόνους στελεχών από φαρμακοβιομηχανίες. Μάλλον. Ποιος αποφάσισε να δίνουν εξετάσεις τον Ιούνιο, χάθηκε ο Φλεβάρης, εφηβεία και άνοιξη. Πώς να συγκεντρωθείς, αν είσαι αγοράκι, στα 18 καβλώνεις ακόμη και με τις ειδήσεις του Μέγκα. Πόσες φορές να τον παίξεις για να καταφέρεις να συγκεντρωθείς στην αποκατάσταση των προσφύγων κατά την περίοδο της μοναρχίας του Όθωνα. Αν και τα βιβλία με την ίδια μέθοδο είναι γραμμένα. Για τα κοριτσάκια δεν ξέρω, ας πει η Βρανά. Τι να κάνουν τα έρματα 18 χρόνια, πότε να προλάβουν. Σχολείο, φροντιστήριο, ιδιαίτερα, Masterchef, έχουν τρελαθεί. Φταίμε και οι γονείς βέβαια. Δεν διαβάζουν. Θες και ιατρική. Με τόσο διάβασμα ούτε πάπια σε αρρώστους δεν θα αλλάζεις. Μια μέρα μετά και μόλις τους έχεις τσακίσει στο ηθικό, μη μου στεναχωριέσαι, παιδάκι μου. Έλα, έτοιμη είσαι, έτοιμη θα τα καταφέρεις. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα πετύχεις. Άγχος μόνο να μην έχεις. Μεσοτυχία με το δρομοκαίτιο. Παλιά λέγανε αν δεν χτίσεις σπίτι και δεν παντρέψεις κόρη, δεν ξέρεις τι σημαίνει ζόρι. Τώρα τα πράγματα άλλαξαν. Για το σπίτι, ας πούμε, για να μην έχεις στρες, έχει αναλάβει το κράτος πρόνοιας και δεν θα αποκτήσεις ποτέ σπίτι. Στο νίκη θα πεθάνεις. Όσον αφορά στην παντριά, εγώ καθάρισα γιατί μετά από αυτά τα βίντεο η κόρη μου δήλωσε ότι δεν θα είμαι στο γάμο καν καλεσμένος. Κλείτωσα το δώρο. Και σιγά τα ζόρια. Έχεις κρατήσει ποτέ βιολογία στις πανελλήνιες? Πιο βαρετό και από το μουσικό κουτί στην ΕΡΤ. Που κρατάω το βιβλίο, παιδεύομαι να κρατήσω ξύπνια τα ανώτερα ευκαριωτικά μου κύτταρα και μου τη λέει και από πάνω. Φοβάμαι να μιλήσω. Αγάπη μου, εδώ δεν λέει αζωτούχες βάσεις, λέει νουκλεοτιδικές. Το ίδιο είναι, ακόμη δεν το έχεις μάθει. Εδώ δεν το έχεις μάθει εσύ, εγώ θα το μάθω. Παλιά, τελειώναν οι εξετάσεις και πηγαίναμε μετά το τελευταίο μάθημα οι μαθητές και γινόμασταν ζάντα. Πίναμε μέχρι το πρωί. Τώρα πια πάνε οι γονείς και γίνονται ζάντα. Πάλι εμείς δηλαδή. Περίμενες εσύ κάτι καλύτερο? Οι πανελλήνιες θεσπίστηκαν το 1964 όταν ήταν πρωθυπουργός ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο πατέρας του Ανδρέα, ο παππούς του Γιωργάκη. Και ήταν υπουργός οικονομικών ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πατέρας της Ντόρας, ο πατέρας του Κυριάκου. Τι πιθανότητες είχε να πάει καλά αυτό το πράγμα! Ήθελαν ένα σύστημα να σώσουν την Ελλάδα? Μας χρησιμοποιούσαν προφυλακτικά. Να πούμε ότι το σύστημα ήταν επαναστατικό. Αυτό τους το δίνουμε. Γιατί άρχισαν να μοιράζουν δωρεάν συγγράμματα και μπορούσες να σπουδάσεις ακόμη και αν ήσουν άφραγκος. Ενώ μέχρι τότε δεν μπορούσες. Και κάπου εκεί η πρωτοπορία τελείωσε. Όχι ότι δεν προσπαθούν. Μετά τη Χούντα έχουν αλλάξει 6 φορές την ονομασία του Υπουργείου, 32 υπουργούς παιδείας, 11 φορές το σύστημα να περάσει στα πανεπιστήμια. Τι να προλάβεις να κάνεις 47 χρόνια. Οι θέσεις στα πανεπιστήμια έφτασαν να είναι περισσότερες από τους υποψηφίους. Τα τμήματα ανοίγαν σε μπεργκεράδικα σε κάθε κολοχώρι για να τονώσουν την οικονομία και να μαζέψουν ψήφους και μπορούσες να περάσεις με 5 μέσο όρο. Την ίδια ώρα που το βιβλίο της βιολογίας, της επιστήμης που αλλάζει κάθε δευτερόλεπτο που περνάει, είναι το ίδιο εδώ και 22 χρόνια. Είναι οργανωμένο έγκλημα! Αν δεν είναι, ούτε ένα έγκλημα δεν μπορούν να οργανώσουν σωστά. Είμαστε από τις ελάχιστες χώρες που το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια επιτρέπει στο γιο του αγρότη από τον Ευρωκόπη να αλλάξει κοινωνική τάξη, να γίνει καθηγητής πανεπιστημίου, να γίνει πρωθυπουργός. Μην τους αφήνετε να σας το πάρουν. Υποψήφοι και γονείς υποψηφίων, ακούστε με προσεκτικά. Κάποιοι λένε, βγάλε το πανεπιστήμιο για να βγάλεις χρήματα.
Μύθος. Γιατί αν ήταν έτσι, όλα τα επαγγέλματα που δεν περνάς από το πανεπιστήμιο θα πεινούσαν και οι πτυχιούχοι όχι. Αλλά ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι. Ο υδραυλικός, αν είναι καλός, είναι σπανιότερος και ακριβότερος από τον παθολόγο. Κάποιοι άλλοι λένε, στο πανεπιστήμιο μορφώνεσαι. Ξέρετε, μορφώνω σημαίνει παίρνω μορφή και το λένε για καλό. Μύθος. Γιατί αν ήταν απαραίτητες οι πανεπιστημιακές σπουδές για να είσαι ανώτερος άνθρωπος, τότε όλοι οι υδραυλικοί που προανέφερα θα ήταν χείριστης ποιότητας άνθρωποι και όλοι οι ακαδημαϊκοί θα ήταν σπουδαίοι. Και αυτό ξέρουμε ότι δεν ισχύει. Έχω γνωρίσει αγράμματες γιαγιάδες που είναι ανώτερες από αυτούς που έχουν 200 πτυχία και μου έχουν αλλάξει τη ζωή. Τότε τι στο διάολο είναι το πανεπιστήμιο? Το πανεπιστήμιο είναι ένας μεγεθυντικός φακός. Η σοφή γιαγιά, αν σπούδαζε, ίσως να γινόταν φωτισμένη δασκάλα και να άνοιγε τα μάτια σε περισσότερα παιδιά από ότι μόνο σε μένα που έτυχε να τη γνωρίσω στη στάνη με τα πρόβατα. Αν όμως είσαι κακός άνθρωπος, αν είσαι μαύρος στην ψυχή, τότε το πανεπιστήμιο σε κάνει ακόμη πιο κακό. Ακόμη πιο μαύρο. Ο μισάνθρωπος που γίνεται γιατρός είναι ο γιατρός που 5 λεπτά πριν σε χειρουργήσει σταματάει αν δεν έχει πάρει φακελάκι. Ο γλιώδης που γίνεται δάσκαλος χαϊδεύει και αποπλανεί παιδάκια ή μαυρίζει ψυχές και τις γεμίζει φοβίες και ενοχές. Και ο κακόψυχος που γίνεται δικηγόρος αναλαμβάνει μόνο τέτοια καθάρματα. Όσοι λοιπόν έχετε πεισμώσει και προετοιμάζεστε με αξιώσεις σε όλο το λυκείο για να δώσετε πανελλήνιες, έχετε ήδη κερδίσει. Αφού καταφέρατε αυτό, μπορείτε να καταφέρετε τα πάντα. Όσοι πάλι δεν δίνετε ή δίνετε χωρίς να έχετε παιδευτεί, μην αφήνετε κανέναν από τους άλλους να σας υποτιμήσουν. Η πραγματική μόρφωση τώρα αρχίζει. Φεύγοντας από το σχολείο, ξαναδιαβάστε όλα αυτά που συχαίνεστε. Ανακαλύψτε τη γοητεία τους. Τι να κλάσει το Game of Thrones μπροστά στην ιστορία του Βυζαντίου ή το House of Cards μπροστά στα παρασκήνια της Ελληνικής Επανάστασης του 21. Ό,τι διαβάσατε, διαβάσατε. Οι εξετάσεις και τα πανεπιστήμια δεν αλλάζουν κατ' ουσίαν τον άνθρωπο, ούτε του εξασφαλίζουν το μέλλον. Οπότε μέχρι τις εξετάσεις, ηρεμήστε, χαλαρώστε και να σκέφτεστε μόνο που θα γίνετε ζάντα. Κι εσείς και εμείς μαζί σας. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, ξέρετε τι να κάνετε. Subscribe, follow, στείλτε το όπου νομίζετε και καλή επιτυχία σε όλες τις επιλογές σας, όχι μόνο στις εξετάσεις.